Συχνά ακούμε τον όρο εικονική πραγματικότητα VR σε καινοτομίες που αφορούν το χώρο του gaming. Ωστόσο, αυτή η τεχνολογία δεν περιορίζεται μόνο στα παιχνίδια, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους όπως η επιστήμη και η εκπαίδευση. Λίγοι όμως ίσως γνωρίζουν την ιστορία του VR, αλλά και πόσο έχει αλλάξει και θα συνεχίσει να αλλάζει τη ζωή μας. Μαζί θα εξερευνήσουμε τον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας, αναλύοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, αλλά και τη σημασία της. Ο όρος εικονική πραγματικότητα αναφέρεται στην προσομοίωση ενός πραγματικού ή φανταστικού περιβάλλοντος από έναν υπολογιστή. Πρόκειται για έναν όρο που έχει λάβει διάφορες ερμηνείες και ορισμούς, όπως συνθετικό περιβάλλον, κυβερνοδιάστημα, τεχνητή πραγματικότητα και τεχνολογία προσομοίωσης. Ο όρος εικονική πραγματικότητα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο Αντωνένα Αχτό το 1932 στο δοκίμιό του με τίτλο «Le théâtre alchimique». Τον όρο επανέφερε με την τεχνολογική του έννοια το 1989 ο Αμερικανός συγγραφέας και πρωτοπόρος της εικονικής πραγματικότητας Jaron Lanier, ιδρυτής της εταιρείας VPL Research, η οποία ανέπτυξε μερικά από τα πρώτα εικονικά συστήματα στη δεκαετία του 1980. Ο Lanier όρισε την εικονική πραγματικότητα ως ένα αλληλεπιδραστικό τρισδιάστατο περιβάλλον φτιαγμένο από υπολογιστή, στο οποίο μπορεί κάποιος να εμβυθιστεί. Το 2003, ο συγγραφέας William Mark Sherman και ερευνητής Alan B. Craig όρισαν την εικονική πραγματικότητα ως ένα μέσο που αποτελείται από αλληλεπιδραστικές εξομοιώσεις με υπολογιστή, οι οποίες αισθάνονται τη θέση και τις ενέργειες του χρήστη και αντικαθιστούν ή επαυξάνουν την ανάδραση σε μία ή παραπάνω αισθήσεις, δίνοντας το αίσθημα της πνευματικής εμβύθυσης ή παρουσίας στην εξομοίωση. Η τρέχουσα τεχνολογία VR χρησιμοποιεί συχνά ακουστικά εικονικής πραγματικότητας ή περιβάλλοντα πολλαπλών προβολών, μερικές φορές σε συνδυασμό με φυσικά περιβάλλοντα ή σκηνικά για τη δημιουργία εικόνων, ήχων και άλλων αισθήσεων που προσομοιώνουν τη φυσική παρουσία ενός χρήστη σε ένα εικονικό ή φανταστικό περιβάλλον. Ένα άτομο που χρησιμοποιεί εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας είναι σε θέση να κοιτάξει γύρω το τεχνητό κόσμο, να κινηθεί σε αυτόν και να αλληλεπιδράσει με εικονικά χαρακτηριστικά ή αντικείμενα. Τα συστήματα VR, που είναι γνωστό ότι μεταδίδουν κραδασμούς και άλλες αισθήσεις στο χρήστη μέσω gaming controller ή άλλων συσκευών, είναι γνωστά ως απτικά συστήματα. Αυτή η απτική πληροφορία είναι γενικά γνωστή ως ανατροφοδότηση δύναμη σε εφαρμογές ιατρικής, video games και στρατιωτικής εκπαίδευσης. Για να είναι όσο πιο επιτυχημένη γίνεται η εμβύθυση ενός χρήστη σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, είναι σημαντικό να απομονωθεί ο χρήστης και οι αισθήσεις του από τον πραγματικό κόσμο, επικαλύπτοντας τα ερεθίσματα του πραγματικού κόσμου με αντίστοιχα εικονικά φτιαγμένα από το σύστημα της εικονικής πραγματικότητας. Από τις 5 αισθήσεις, οι πιο σημαντικές κατευθύνουσα σειρά είναι η όραση, η ακοή και η αφή. Έτσι, είναι πρωταρχική σημασία σε ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας να παρέχει στερεοσκοπική εικόνα, δηλαδή δύο εικόνες από διαφορετική οπτική γωνία, μία για κάθε μάτι του χρήστη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση του βάθους στο χώρο. Παράλληλα, η ύπαρξη στερεοσκοπικού ήχου βοηθά τον χρήστη να κατανοεί τι γίνεται γύρω του στον εικονικό χώρο που τον περιβάλλει με πολύ φυσικό τρόπο. Ενώ ταυτόχρονα αποκλείει το χρήστη από τους ήχους του πραγματικού κόσμου, οι οποίοι θα μπορούσαν να καταστρέψουν την εικονική του εμπειρία. Επιπλέον, η αφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατάλληλες συσκευές, είτε για να έχει ο χρήστης τη δυνατότητα να νιώθει τον κόσμο, είτε για να καθοδηγείται εύκολα στην εκτέλεση κάποιων συγκεκριμένων ενεργειών. Αν όλα τα παραπάνω συνδυαστούν και με την ανίχνευση των κινήσεων του χρήστη με κατάλληλες συσκευές ανίχνευσης, έτσι ώστε το εικονικό περιβάλλον να συμπεριφέρεται όπως και το πραγματικό, τότε η όλη εμπειρία που θα αποκτήσει ο χρήστης μπορεί να είναι άκρως ρεαλιστική. Η εικονική πραγματικότητα έχει βρει εφαρμογή στην προσομοίωση πτήσεων, οδήγησης πλοίων, αυτοκινήτων και διαστημοπλοίων, δίνοντας τη δυνατότητα εκπαίδευσης οδηγών και πιλότων, χωρίς να εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο. Επίσης, η τεχνολογία VR εφαρμόζεται μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση, την ιατρική, την ψυχαγωγία και το διαδίκτυο. Αντίστοιχες εφαρμογές αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ιατρών, στρατιωτικών μηχανικών, αλλά και στα παιχνίδια, τα αρχιτεκτονικά σχέδια, ακόμα και στην παρουσίαση χρηματιστηριακών δεδομένων. Στο χώρο του gaming, οι συσκευές VR θα φέρουν μεγάλες αλλαγές στη βιομηχανία των video games. Με την εικονική πραγματικότητα, ακόμα και η ήδη εντυπωσιακή εμπειρία που προσφέρει ένα καλοφτιαγμένο παιχνίδι, μπορεί να αποκτήσει μια ακόμη διάσταση και να εκπλήξει όσο ποτέ πριν. Πρακτικά, μια μάσκα όπου στο σημείο των ματιών ενσωματώνει φακούς και οθόνες, εφάπτεται στο πρόσωπό σας, γεμίζοντας το οπτικό σας πεδίο με εικόνες.
Η αίσθηση που αποκτάτε φορώντας ένα VR headset είναι ανεπανάληπτη, καθώς οι εφαρμογές τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι αμέτρητες. Αν προτιμήσετε ένα VR headset για υπολογιστή, τότε έχετε πρόσβαση ακόμη και σε πόλεις από όλο τον κόσμο για να τις εξερευνήσετε σε να βρισκόσασταν ακριβώς εκείνο το σημείο του χάρτη. Μπορείτε επίσης να παρευρεθείτε σε θεατρικές παραστάσεις ή συναυλίες, να ζήσετε περιπέτειες οι οποίες κόβουν την ανάσα, εξαλείφοντας ωστόσο τον κίνδυνο. Από την άλλη μεριά, φορώντας μία μάσκα VR, αυτόματα η προσοχή σας εστιάζει μονάχα σε ό,τι βλέπουν τα μάτια. Κάπως έτσι, το κεφάλι σας μεταφέρεται σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο από ό,τι στην πραγματικότητα, με διαφορετικές συνθήκες. Την ίδια στιγμή όμως, το σώμα σας βρίσκεται στη γη, καθισμένο σε ένα καναπέ ή μία καρέκλα. Έτσι, υπάρχει μία ψυχοσωματική αντίφαση. Αυτή η αντίφαση μπορεί να προκαλέσει έντονο πονοκέφαλο, ναυτία, ακόμη και λιποθυμία ή οπτικές παρενέργειες. Άλλα αρνητικά είναι το υψηλό κόστος και ο αργός χρόνος ανάπτυξης εφαρμογών. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η εικονική πραγματικότητα έχει ωφελήσει διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας, όπως η εκπαίδευση. Στην εποχή των ψηφιακών συσκευών, έχουμε την ευκαιρία να επιτρέψουμε καλύτερη μάθηση με την τεχνολογία. Η εικονική πραγματικότητα φαίνεται να είναι το φυσικό επόμενο βήμα για την εξέλιξη της εκπαίδευσης. Παρέχει εξαιρετικές απεικονίσεις που δεν είναι δυνατές στην παραδοσιακή τάξη, προσελκύει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, αυξάνει τη συμμετοχή τους, ενώ εξαλείφει και το φράγμα της γλώσσας. Ωστόσο, υπάρχει και η αρνητική πλευρά του VR στην εκπαίδευση, καθώς υποβαθμίζει την ανθρώπινη επικοινωνία, στερείται ευελιξίας, ενώ υπάρχουν και θέματα λειτουργικότητας και εξάρτησης από έναν virtual κόσμο. Επιπλέον, πρόκειται για μια ακριβή τεχνολογία. Όσον αφορά την ιατρική επιστήμη, το VR χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση νοσημάτων ή για την ιατρική εκπαίδευση. Ειδικότερα, εφαρμόζεται για φυσιοθεραπείες, διαχείριση πόνων και αντιμετώπιση φοβιών ή μετατραυματικού στρες. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην εκπαίδευση νέων χειρουργών, οι οποίοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναρρύθμιτες επεμβάσεις σε εικονικά όργανα, σε ένα περιβάλλον που προσομοιώνει το ανθρώπινο σώμα, χωρίς το φόβο των συνεπειών από ένα πιθανό ιατρικό λάθος. Φυσικά, πρόκειται για μια ακριβή τεχνολογία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ευρεία της διάδοση. Συνοπτικά, το VR όταν εφαρμόζεται σωστά μπορεί να είναι μια απίστευτα συναρπαστική αίσθηση. Χρησιμοποιώντας εικόνες που δημιουργούνται από υπολογιστή, δεν υπάρχουν όρια εκτός από τα χρήματα και τη φαντασία κατά τη δημιουργία άλλων κόσμων, επιδείξεων προϊόντων ή χώρων με νέους και ενδιαφέροντες τρόπους. Ωστόσο, το VR είναι μια κατακαιρματισμένη αγορά. Η δημιουργία περιεχομένου τίνει να προσαρμοστεί και συχνά είναι ακριβή. Παράλληλα, οι βέλτιστες πρακτικές για αποτελεσματική και ελκυστική δημιουργία περιεχομένου βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία. Επιπλέον, το VR είναι αργό για επιδείξεις. Χρειάζεται δηλαδή χρόνος για να τοποθετήσετε ή να ρυθμίσετε το ακουστικό και να εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η εικονική πραγματικότητα αποτελεί συχνά μία μεμονωμένη ατομική εμπειρία, ενώ σας μεταφέρει κάπου αλλού σε ένα μέρος που διαφέρει από το υπάρχον περιβάλλον. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με έναν από τους κύριους στόχους, που είναι οι άνθρωποι να έρχονται κοντά και να αλληλεπιδρούν στα πλαίσια μιας ομάδας. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αγκαλιάσουν αυτή τη νέα επαναστατική τεχνολογία. Η πρώτη ιδέα που έρχεται στο μυαλό όλων όταν σκέφτονται την εικονική πραγματικότητα VR είναι ότι προσφέρει μια εμπειρία ψυχαγωγίας. Επομένως, πρόκειται για μια τεχνολογία που συνδυάζει γνώση, διασκέδαση και απόδραση σε έναν κόσμο που είναι φτιαγμένος με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ανθρώπου. Επίσης, είναι πολύ πιθανό η τεχνολογία αυτή να δώσει λύση σε σοβαρά και σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας, συνιστώντας έτσι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων. Μένει λοιπόν να δούμε αν η εικονική πραγματικότητα θα χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας βοηθά να δραπετεύουμε από την πραγματικότητα με δημιουργικό τρόπο, ή θα ξεφύγει από τα όρια και θα αποτελέσει ένα λανθασμένα χρησιμοποιούμενο όπλο. Σε έναν κόσμο που μαστίζεται από φτώχεια, περιβαλλοντικές καταστροφές και πολιτική αστάθεια, το VR θα αποτελεί σίγουρα μια ευχάριστη διέξοδο. Ωστόσο, ο πραγματικός κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει, επομένως οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίσουν τους δύο κόσμους και να βιώνουν ισορροπημένες καταστάσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι να μην φτάσουν στο σημείο να εξαρτώνται από έναν πλασματικό κόσμο θέλοντας να ξεφύγουν από την πραγματικότητα, καθώς αυτό με τη σειρά τους θα επιφέρει άλλα προβλήματα.